Θέλω παρακαλώ να το δούμε. Είναι ένα πορτατίφ λοιπόν, το οποίο στέρισε τη ζωή σε ένα νέο άνθρωπο. Βεβαίως και δεν μπορούμε να αποκαλύψουμε και να πούμε περαιτέρω στοιχεία, αλλά είναι τα παραδείγματα τα οποία ίσως μας ταρακονίσουν για να αλλάξουμε λίγο κάποια πράγματα στην καθημερινότητά μας για να μην αποδειχτούν μοιραία. Κύριε Αγκουράκη. Πράγματι, αυτό είναι μια συσκευή, ένα πορτατίφ, το οποίο δεν παρήχε την ασφάλεια που θα έπρεπε στο νεαρό χρήστη. Έκανε και μια παρέμβαση ο ίδιος χωρίς να γνωρίζει τον τρόπο που θα έπρεπε να παρέμβει προκειμένου να διορθώσει ένα μια βλάβη που είχε. Ένα πορτατίφ εντωμεταξύ, από αυτά που αγοράζουμε από ένα απλό κατάστημα. Ακόμα και στα σούπερ μάρκετ, ας πούμε, μπορεί να υπάρχουν για να τα αγοράσουμε. Αν δείτε το απόσταγμα κάθε πραγματογνωμοσύνης, θανατηφόρου ατυχήματος ή ατύχημα, τραυματισμός ή μια πυρκαγιά, εστιάζεται σε μια πολύ μικρή λεπτομέρεια, την οποία δεν μπορεί να την αντιληφθεί πολλές φορές και ένας ο οποίος γνωρίζει την τέχνη και την επιστήμη τη δικιά μας. Εδώ τι ακριβώς συνέβη? Συγγνώμη που σας διέξω. Εδώ έκανε μια παρέμβαση ο άτυχος νεαρός, αφαίρεσε ένα μετασχηματιστή που υποβάθμιζε την τάση από 220 βολτ στα 12, την καθιστούσε δηλαδή ακίνδυνη για έναν ανθρώπινο οργανισμό, με αποτέλεσμα, αφού αφαίρεσε αυτόν τον μετασχηματιστή, να οδηγηθεί από την πρίζα απευθείας αυτά τα δύο μεταλλικά στοιχεία που έχει το πορτατίφ, τάση 220 βόλτ, η οποία είναι και θανατηφόρα όταν έρθει σε επαφή με ανθρώπινο οργανισμό. Και πόσα άλλα περιστατικά μπορούμε να φανταστούμε πριν από κάμποσα χρόνια, μέχρι και στον Καρτερό, σε μία πλάζ. Εκεί θυμόμαστε όλοι αυτό το τραγικό περιστατικό με έναν νέον άνθρωπο να χάνει τη ζωή του παίζοντας ένα ηλεκτρονικό παιχνίδι. Πρέπει να έχουμε τα μάτια μας 14, δηλαδή παντού. Πράγματι, σε αυτή την περίπτωση, κύριε Κουμαντάκη του Νεαρού, ο οποίος μάλιστα ήταν και φοιτητής στο τμήμα ηλεκτρολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών, από μια οικογένεια ιδιαίτερα αγαπητή στο Ηράκλειο, έχασε τη ζωή του πραγματικά από ένα περιστατικό. Υπήρχε μία διαρροή ρεύματος και έριχνε τον αντιηλεκτροπληξιακό διακόπτη, γιατί εκεί θα οδηγηθεί η κουβέντα μας στο τέλος. Εκείνοι λοιπόν που είχαν την επιμέλεια του χώρου και ο συντηρητής, ηλεκτρολόγος, ο οποίος δεν είχε τα νόμιμα προσόντα να εκτελεί τέτοιου είδους εργασίες, προκειμένου να βρει τη βλάβη, προτίμησε να αποσυνδέσει τον αντιηλεκτροπληξιακό διακόπτη και να αφήσει αθωράκιστη την εγκατάσταση. Με αποτέλεσμα, αυτή η διαρροή συνεχιζότανε και με το παιχνίδι των νέων τότε που κάναν διάφορα παιχνίδια στην παραλία, στην άμμο, εκτεθειμένοι, ας πούμε, σε υγρασίες. Πέρασε το ρεύμα, Ναι, και μπορώ να πω ότι ευτυχώς και θρυνήσαμε μόνο ένα θύμα τότε, αυτό τον άτυχο νέο. Δεν είναι λίγα τα περιστατικά. Γιατί θα μπορούσε να πάρει μεγάλη διάσταση αυτή η περίπτωση, διότι ήταν πολύ λουόμενοι και μάλιστα είχαν μαζευτεί τουλάχιστον 100-150 άτομα. Θα μπορούσε να γίνει δηλαδή ένα μεγάλο τραγικό γεγονός. Είμαστε από εκείνους τους λαούς και από εκείνους τους πολίτες που λέμε εγώ τα κάνω όλα σωστά, εγώ ξέρω, δεν θα το πάθω ποτέ. Όμως υπάρχουν αυτές τις περιπτώσεις και γι' αυτό το λόγο σας κάλεσα να έρθετε, κύριε Αγκουράκη, για να σημειώσουμε, να εντοπίσουμε κάποιες κινήσεις που κάνουμε λανθασμένα καθημερινά. Ας πούμε, έχουμε ετοιμάσει μια σχετική κάρτα, δεν ξέρω αν μπορούμε να τη δούμε. Και παρακαλώ το σχόλιο σας σε περίπτωση που θέλετε έτσι να επέμβετε. Απαγορεύεται ρητά λοιπόν να χρησιμοποιήσεις οποιαδήποτε ηλεκτρική συσκευή, αν τα χέρια σου είναι βρεγμένα. Αυτό πάνω κάτω όλοι το γνωρίζουμε. Αν μια πρίζα έχει αποκολληθεί από τη θέση της, μην προσπαθήσουμε σε καμία περίπτωση να την επανατοποθετήσουμε μόνος μας. Έτσι, δεν ξέρω αν έχετε να σχολιάσετε κάτι από αυτό, εγώ θα έλεγα ότι. Εγώ θα έλεγα ότι θα έπρεπε να μην κάνουμε καμία ενέργεια τη στιγμή που δεν γνωρίζουμε αυτή την τεχνική. Καμία ενέργεια που αφορά το ηλεκτρικό ρεύμα. Δεν το παίζουμε ηλεκτρολόγοι δηλαδή, με απλά λόγια. Ναι, αυτό είναι που φοβίζει, ή η αμάθεια ή η ημιμάθεια, η οποία έχουμε την εντύπωση ότι κάτι γνωρίζουμε, αλλά δυστυχώς δεν γνωρίζουμε τίποτα. Λοιπόν, πάμε στην επόμενη κάρτα, να δούμε και άλλα σημεία. Αν κάποια ηλεκτρική συσκευή στο σπίτι έχει βραχή, μην την βάλει σε καμία περίπτωση πίσω στην πρίζα. Πρέπει πρώτα να ελεγχθεί από έναν αδιούχο ηλεκτρολόγο. Πολύ σημαντική λεπτομέρεια και αυτή. Το κατά πόσο τελικά κάποιος πληρεί τις προϋποθέσεις για να είναι ηλεκτρολόγος, να το πω έτσι απλά. Πολλά έχουν ακουστεί στο παρελθόν ότι υπήρχαν άτομα τα οποία έκαναν τους ηλεκτρολόγους. Υπήρχαν, υπάρχουν και θα υπάρχουν και στο μέλλον προφανώς, διότι όταν δίνεται η ευκαιρία σε κάποιον να δηλώνει ότι είναι τεχνικός σε αυτό το επάγγελμα,
δεν ασχολείται ο καταναλωτής σε βάθος να του υποδείξει την άδειά του ή να, τα στοιχεία που έχει, τα ουσιαστικά και τα τυπικά που αφορούν το επάγγελμά μας, παρά μόνο απασχολεί το πόσο θα στοιχήσει η αποκατάσταση μια βλάβης. Και κάνουν μια έρευνα να βρουν ό,τι πιο χαμηλό κόστος καμιά φορά, το οποίο είναι, αυτό είναι άστοχη ενέργεια. Νομίζω ότι θα πρέπει να απευθύνονται σε εργολήπτες, ηλεκτρολόγους, αδειούχους, οι οποίοι έχουν την απόλυτη ευθύνη για το επάγγελμα που κάνουν. Οι περισσότεροι από τους συναδέλφους μου έχουν και ασφάλεια αστικής ευθύνης που μπορούν να καλύψουν ένα μεγάλο φάσμα οποιαδήποτε άσχημου περιστατικού. Οπότε θεωρώ ότι ο καταναλωτής θα πρέπει να απευθύνεται σε τέτοια πρόσωπα και μόνο. Πάμε να δούμε τα υπόλοιπα. Τα τρέχω λίγο και με συγχωρείτε, κύριε Αγκουράκη, γιατί έχουμε πάρα πολύ σημαντικά πράγματα να πούμε στην πορεία. Μην συνδέεις πολλές ηλεκτρικές συσκευές ταυτόχρονα στο ίδιο πολύμπριζο. Το ότι υπάρχουν 5 και 6 μπρίζες στο ίδιο πολύμπριζο, συνεπώς δεν πρέπει να τις φορτώνουμε και τις 5. Πάμε παρακάτω να δούμε και άλλα σημεία. Αν αισθανθείς ότι υπάρχει μια περίεργη μυρωδιά μέσα στο δωμάτιο ή δεις πινθήρες, αφαίρεσαι αμέσως το καλώδιο από την πρίζα και κάλεσε ένα ηλεκτρολόγο. Μην χρησιμοποιείς ηλεκτρικές συσκευές στο μπάνιο. Η υγρασία μετατρέπει το σώμα μας σε ακόμη καλύτερο αγωγό του ηλεκτρισμού από ότι είναι ήδη. Πάμε να δούμε και τα υπόλοιπα σημεία. Η τακτική συντήρηση των ηλεκτρικών συσκευών είναι απολύτως απαραίτητη για την προστασία από τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας. Πάντα να κλείνεις και να αφαιρείς από την πρίζα ηλεκτρικές συσκευές που δεν χρησιμοποιούνται. Ενώ δύο τελευταία σημεία αναφέρουν τα εξής. Κάλυψε όλες τις μπρίζες στο σπίτι που δεν χρησιμοποιούνται, αν κυκλοφορούν παιδάκια μέσα στο σπίτι, και αν δεν θέλεις να αυξήσεις κατακόρυφα τον κίνδυνο πυρκαγιάς, ποτέ μην καλύπτεις πολύμπριζα με μοκέτες ή χαλιά. Σας έμεινε κάτι από αυτά? Όλος ο δεκάλογος που έχετε καταγράψει είναι σημαντικός, είναι πράγματι έτσι όπως τα αναφέρετε. Καθημερινότητά μας είναι αυτή. Όσο αφορά το κομμάτι του. Το στεγνοτήρας μαλλιών που είπατε να μην τον χρησιμοποιούμε, να μην είναι υποτάσσει, να μην τον έχουμε στην πρίζα εν ολίγης όταν δεν το χρησιμοποιούμε. Είχαμε ένα θανατηφόρο ατύχημα από ηλεκτροπληξία στην περιοχή του Σκαλανίου, που έχασε τη ζωή του ένας νέος που γλίστρησε τον πιστολάκι όταν αυτός ήταν μέσα στην πανιέρα γεμάτη νερό και έπεσε τον πιστολάκι μέσα στο νερό. Και αντιλαμβάνεστε ότι ήταν ο θάνατος ακαριέως. Α, ήταν δηλαδή στην άκρη κάπου. Στην άκρη και γλίστρησε. Σταθερό το πιστολάκι, γλίστρησε. Λαθασμένο χειρισμό, γλίστρησε, έπεσε. Έχασε τη ζωή του άνθρωπος. Αυτό ήταν υποτάσσει και έγινε ηλεκτροφόρος όλος ο χώρος της μπανιέρας με το νερό και με τον ίδιο. Απίστευτο. Πάμε να δούμε κάποιες άλλες φωτογραφίες με κάποια χαρακτηριστικά σημεία σε κάποια σπίτια που βλέπουμε, κάποιες πρίζες οι οποίες είναι και παλαιού τύπου και με αυτές υπάρχει θέμα, κύριε Αγκουράκη, γιατί πολλά είναι τα σπίτια τα οποία δεν έχουν ανακαινιστεί ή δεν έχουν ανακαινήσει μέσα ούτε τις γραμμές, ούτε τα καλώδια, ούτε τις πρίζες. Και πάμε να δούμε την παλιά τρυπολιά. Α, αυτό είναι το αντιλεκτροπληξιακό. Εκεί θέλω να καταλήξουμε, αν μπορούμε να πάμε πρώτα στις προηγούμενες φωτογραφίες. Ορίστε, εδώ είναι λοιπόν μια τρυπολική πρίζα παλαιού τύπου. Ναι, και την παρατηρώ και σε δημόσιες υπηρεσίες τη συγκεκριμένη πρίζα. Είναι ρευματοδότης πρίζα, δηλαδή εν ολίγης πρώτης γενιάς, η οποία έχει καταργηθεί. Έχει καταργηθεί. Τα τελευταία χρόνια βεβαίως, διότι όλες οι συσκευές που υπάρχουν σήμερα στην αγορά, μικροσυσκευές, είτε αυτές είναι σόμπες, θερμαντήρες, πλυντήρια, σκούπες, οποιαδήποτε συσκευή υπάρχει αυτή τη στιγμή στο εμπόριο, συνοδεύεται με ένα φις σούκο, το οποίο, εάν αυτή είναι η μπρίζα η σούκο που αυτή είναι σωστή, αυτή τη στιγμή, αυτή είναι σωστή, αυτή θα πρέπει να είναι επανδρωμένη όλη η χώρη μας από πλευράς ηλεκτρολογικού υλικού με τη συγκεκριμένο τύπο μπρίζας. Η τρυπολογία που δείξαμε αρχικά έχει καταργηθεί, δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται. Γιατί να δεν υπάρχει το στοιχείο της γύρωσης. Διότι το στοιχείο της γύρωσης εδώ δεν μπορεί να το μεταδώσει αυτός ο ρευματοδότης στο ρευματολήπτη, στο φύς δηλαδή, διότι είναι πλέον σούκο. Το φύς, το σούκο, τη γύρωση τη λαμβάνει με δύο ελάσματα από το πλάι. Και όταν χρησιμοποιηθεί το φύς, το σούκο σε αυτή την πρίζα την τρυπολογία, δεν υπάρχει συνέχεια της γύρωσης. Οπότε υπάρχει το αποτέλεσμα, όταν υπάρχει οποιαδήποτε διαρροή στην οποιαδήποτε συσκευή, δεν υπάρχει προστασία από την πλευρά του αντιλεκτροπληξιακού διακόπτη, εφόσον υπάρχει στην ηλεκτρική μας. Αυτό εδώ το καλώδιο είναι επικίνδυνο, κύριε Αγκουράκη, από την άποψη? Αυτό είναι ένα καλώδιο που συνδέει μικροσυσκευές, οι οποίες δεν έχουν μεταλλικά στοιχεία
πάνω τους. Δηλαδή κάποια ξύλινα πορτατήφ, μια τηλεόραση, αυτά είναι ακίνδυνα, ένα βίντεο, ενδεχομένως, ένα ραδιόφωνο. Ακίνδυνα, έτσι. Αυτά είναι ακίνδυνα διότι ως επιτοπλίστων είναι από πλαστικό και δεν υπάρχουν μεταλλικά στοιχεία. Μάλιστα. Κατασκευαστής, εάν υπάρχουν μεταλλικά στοιχεία, θα πρέπει να τα θωρακίσει με αγωγό γύρωσης και θα πρέπει αυτό το φύς να καταλήγει σε σούκο και όχι σε διπολικό. Mm-hmm. Εγώ έκανα αναφορά σε συσκευές οι οποίες έχουν ακροφύσιο, δηλαδή το φύς είναι σούκο, δεν θα πρέπει ποτέ να μπαίνουν σε μπρίζα τρυπολογή. Έχετε βάλει σε σκέψεις πολλούς τηλεθεατές, σας το λέω τώρα, και όλους εμάς που βρισκόμαστε εδώ πέρα. Θέλω να πάμε όμως και σε ένα... Είναι από τα πλέον ύποπτα σημεία σε παλιές γερασμένες εγκαταστάσεις, οι οποίες δεν έχουν εξυγχρονιστεί, δεν έχουν ποτέ δεχθεί έναν έλεγχο που θα έπρεπε. Και είναι επικίνδυνες, άκρως επικίνδυνες. Για πάμε λίγο στην τελευταία να δούμε το αντιηλεκτροπληξιακό, να το δούμε. Να πούμε όσο πιο σύντομα κάτι, θέλω να προλάβουμε, δεν έχουμε πολύ χρόνο ακόμα. Εδώ λοιπόν βλέπουμε το συγκεκριμένο σύστημα. Εδώ βλέπουμε δύο συσκευές αντιηλεκτροπληξιακού διακόπτη. Ένας ο οποίος είναι τριφασικός διακόπτης διαφυγής έντασης και ένας μονοφασικός. Ανάλογα με την παροχή που έχουμε στην κατοικία μας ή στην επιχείρησή μας, μπαίνει και το αντίστοιχος αντιηλεκτροπληξιακός διακόπτης. Από την νομοθεσία απορρέει ότι θα είναι υποχρεωτική η τοποθέτηση τέτοιου είδους μηχανισμού προστασίας από το 2006. Και θα πρέπει πραγματικά να εξοπλιστούν και να θωρακιστούν όλες οι ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις ανεξαρτήτου χώρου. Λοιπόν, μείνετε λίγο στη θέση σας, δεν σας αποδεσμεύουμε. Πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε στα θέματα που έχουν να κάνουν με τα Χριστούγεννα, με τα λαμπάκια, ποιοι κίνδυνοι κρύβονται πίσω από αυτές τις δημιουργίες και τις κατασκευές και επιστρέφουμε. Μην φύγετε. Έχουν πάρει φωτιά τα μηνύματα, θα πρέπει να σας πω. Πολλοίς κόσμος ρωτάει, έχει απορίες για πράγματα που διαπιστώνει μέσα στο σπίτι του και νομίζει πως είναι λάθος ή νομίζει πως είναι σωστό. Πείτε μου κάτι, πριν πάμε στο αντιηλεκτροπληξιακό, βλέπετε, τα αφήνω για το τέλος γιατί λέμε πρώτα τα ουσιώδη από την άποψη το να δούμε τελικά που είναι η πηγή του κακού. Με το θερμοσύμφωνα τι πρέπει να προσέχουμε? Κύριε Κουμαντάκη, επειδή πολλές φορές υποσυνείδητα ή ακόμα και συνειδητά έχει απαξιώσει η κοινωνία και οι καταναλωτές, οι χρήστες μιας ηλεκτρολογικής εγκατάστασης τα θέματα της ασφάλειας, θα πρέπει να κατανοήσουμε πλέον ότι θα πρέπει να κάνουμε σωστούς χειρισμούς. Να μην παρεμβαίνουμε εμείς οι ίδιοι, παρά μόνο τεχνικοί που έχουν τις προϋποθέσεις που πρέπει να έχουν, αδειούς ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες, αφενός μεν. Αφετέρου, θα πρέπει να συμμορφωθούμε με την νομοθεσία η οποία από το 2006 έχει νομοθετήσει και έχει επιβάλει πλέον στην κοινωνία μας και στη χώρα μας να τοποθετούνται αντιηλεκτροπληξιακοί διακόπτες σε όλες ανεξαρτήτως της εγκαταστάσεις. Ο οποίος είναι αυτός. Ας τον δείξουμε λοιπόν, τον συγκεκριμένο διακόπτη. Νάτος λοιπόν, ο αντιηλεκτροπληξιακός διακόπτης. Αυτός πράγματι, ο οποίος δεν φοβίζει το κοστολόγιο του. Θεωρώ ότι η αξία του μπορεί να είναι ισότιμη με ένα ζευγάρι ποδήματα που μπορεί να έχει ο καταναλωτής μια τετραμελή οικογένεια 30 παπούτσια στην παπουτσιοθήκη και να μην έχει ένα αντιηλεκτροπληξιακό στο γενικό του πίνακα να του προστατεύσει τις ζωές τους και την περιουσία τους. Δηλαδή θέλετε να μου πείτε ότι υπάρχουν σπίτια αυτή τη στιγμή που μιλάμε που δεν έχουν αντιηλεκτροπληξιακό διακόπτη? Βεβαίως. Ναι. Έχουμε καταγράψει με στατιστικά στοιχεία και υπερβαίνουν τις 700.000, όπως ακριβώς το ακούτε, τις 700.000 αυτόνομα ηλεκτροδοτούμενες ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις στη χώρα μας που δεν έχουν θωρακιστεί με αυτό το μέτρο ασφάλειας, με αυτό το μηχανισμό ασφάλειας. Αυτό συμβαίνει και στις δημόσιες υπηρεσίες? Οι δημόσιες υπηρεσίες έχουν ενημερωθεί. Είναι ένα μέρος συνάθρησης. Ένας τόπος συνάθρησης πολλών από εμάς, είτε αυτό είναι νοσοκομείο, είτε κάποιος άλλος χώρος, που πραγματικά εκεί δεν ξέρεις τι συμβαίνει, δεν ξέρεις τις εγκαταστάσεις. Κι όμως υπάρχουν. Δεν ξέρεις τι κίνδυνοι κρύβονται. Στην καθημερινότητά μας ασχολούμαστε με αυτό το θέμα, διαπιστώνουμε ακόμα και σε κτίρια τα οποία είναι ιδιαίτερα κτίρια. Δηλαδή, θυμάμαι πριν από χρόνια ακόμα το δικαστικό μέγαρο του Ηρακλείου που βρέθηκα εκεί για ένα θανατηφόρο ατύχημα. Διαπιστώσαμε ότι δεν υπήρχε κανένα αντιηλεκτροπληξιακό μέσο προστασίας σε κανένα πίνακα του κτηρίου. Βέβαια, φαντάζομαι το επισημάνατε και ως πρόεδρος τότε. Απευθείας τον τότε πρόεδρο της αίθουσας και μετά από μία εβδομάδα ακριβώς είχαν τακτοποιηθεί όλοι οι πίνακες του κτηρίου με αντιηλεκτροπληξιακού διακόπτες.
Πρόσφατα είχαμε κάνει μια ημερίδα στο Επιμελητήριο Ηρακλείου και είχαν καλεστεί αρκετοί φορείς, ο Δικηγορικός Σύλλογος, ναι, ο Ιατρικός Σύλλογος. Είπαμε τα πάντα σε θέματα ασφάλειας. Τέτοιου είδους ημερίδες έχουν πάρει χώρα σε όλη τη χώρα, σε όλες, ναι, τις μεγάλες πόλεις της χώρας έχουμε καταφέρει να πραγματοποιηθούν. Ενημερώνουμε τους πάντες, διευθυντές σχολείων, κτίριων, δημόσιων κτίριων κτλ. Το μεγάλο πρόβλημα όμως εστιάζεται σε κατοικίες, σε αγροτικές κατοικίες, οι οποίες είναι σε κάποιους οικισμούς, μικρούς οικισμούς, οι οποίοι δεν έχουν δεχτεί ποτέ έλεγχο, ενώ θα έπρεπε μέσα στα 14 χρόνια να έχουν δεχτεί αυτό τον περιοδικό έλεγχο των εγκαταστάσεων, να αποκατασταθεί οποιαδήποτε βλάβη. Mm-hmm. Όλα αυτά τα γυρασμένα εξαρτήματα μιας ηλεκτρικής εγκατάστασης είναι επίφοβα να προκαλέσουν θανατηφόρα ατυχήματα και πυρκαγιές. Ξέρετε που θέλω να πάμε τώρα, να βάλουμε ένα βίντεο, να το αντιπαραβάλουμε λίγο στην οθόνη μας και να το βλέπουμε. Αν μπορούμε, ένα βίντεο που θα μπορούσε σε πρώτη φάση να πει κάποιος ότι είναι μία από τις πιο όμορφες εικόνες μέσα στο σπίτι, τα Χριστούγεννα, βλέποντας το σπίτι, το δέντρο στολισμένο, μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα από κάποιες πίθες, από τα φωτάκια τα οποία ντύνουν το χριστουγεννιάτικό μας δέντρο. Κοιτάξτε τι συνέβη. Μέσα σε 12, 13, 14 δευτερόλεπτα. Εντάξει. Θέλω να σταθούμε σε αυτό. Γιατί πολύ λόγω και των ημερών τώρα, από εδώ και στο εξής, μέχρι και για πολύ καιρό από τώρα δηλαδή, μέχρι και τα μέσα Ιανουαρίου, θα αγοράζουμε ή θα έχουμε στο σπίτι μας τουλάχιστον κάποια από αυτά τα λαμπιόνια, τα φωτάκια, δίνουμε τα σπίτια μας, δίνουμε τα μπαλκόνια μας, εξωτερικούς χώρους, εντός της οικίας. Εκεί τι γίνεται, κύριε Αγκουράκη, τι πρέπει να προσέχουμε? Σε μερικές μέρες πράγματι μπαίνουμε στην εορταστική περίοδο και όλοι οι καταναλωτές θα τρέξουν να προμηθευτούν τέτοιου είδους συστάδες από λαμπάκια, να στολίσουν το δέντρο τους, το σπίτι τους, την κατοικία, τα κάγκελα, τα δέντρα τους, εξωτερικά τους τσίπους. Εκεί θα πρέπει να έχουν μια ιδιαίτερη προσοχή στις αγορές τους, να πάρουν το προϊόν που θέλουν για το συγκεκριμένο χώρο. Όταν πρόκειται για εξωτερικό χώρο, θα πρέπει αυτές οι συστάδες από τα λαμπάκια, είτε αναβοσβήνουν είτε όχι, να έχουν ένα βαθμό προστασίας ο οποίος απεικονίζεται πάνω στη συσκευασία με JP εγγλέζικο, το οποίο θα είναι γύρω στο 64 όταν πρόκειται για λιχνίες οι οποίες θα μπουν σε εξωτερικό χώρο. Αυτός είναι ο βαθμός προστασίας, ναι, από υγρασίες, από σκόνη, από στερεά δηλαδή και από υγρά, και θα πρέπει να προσέξουν να είναι ο βαθμός προστασίας πάνω από JP64. Όταν πρόκειται για εσωτερικό χώρο, θα μπορούσε να είναι και κάτω από JP54. Να μην συνδέουμε πολλές συστάδες λαπακιών από σε ένα πολύμπριζο, αλλά και τη μία μετά την άλλη. Θα πρέπει να ακολουθήσουμε τις οδηγίες και θα πρέπει πάνω απ' όλα αυτές οι συστάδες από τα λαμπάκια να έχουν την καταλληλότητα που πρέπει, τη συμμόρφωση δηλαδή, η οποία απεικονίζεται με το ΣΥΕ, η οποία λέει ότι είναι προϊόν Ευρωπαϊκής Ένωσης και ηλεγμένο. Υπάρχουν και μαϊμού λαμπάκια, θέλετε να μου πείτε? Υπάρχουν και μαϊμού, όταν τα προμηθευόμαστε από τα κάποιον πλανόδιο, ακόμα και εδώ στο Ηράκλειο, μικροπολιτή, από καταστήματα τα οποία δεν είναι επώνυμα και έχουν φέρει φθηνά προϊόντα από την ανατολική πλευρά του πλανήτη. Όλα αυτά δυστυχώς είναι, ναι, σημεία τα οποία ο καταναλωτής θα πρέπει να τα ελέγξει. Είναι προτιμότερο να δώσει πολύ λίγα χρήματα επιπλέον και να πάρει ένα επώνυμο προϊόν. Και ασφαλές προϊόν. Να είναι ασφαλές. Να μην στοιχίσει τη ζωή στον και ίδιο πάνω και απ' όλα, βραδινές ώρες, θα πρέπει αυτά να βγαίνουν εκτός λειτουργίας. Βασικό. Βασική προϋπόθεση. Όταν η οικογένεια πάει για ύπνο, είναι αν μη τι άλλο αφέλεια το να αναβοσβήνουν χωρίς λόγο και ένας πυνθυρισμός, μια μικρή διαρροή, να πάρει φωτιά όλη αυτή η συστάδα και βέβαια, να κάνει παραμάλλον του πυρό την κατοικία. Ποτέ μας τα λαμπάκια που ενδείκνυται για εσωτερικό χώρο δεν τα βάζουμε εκτός. Αν δεν θέλουμε να περιμένουμε 12 η ώρα να τα βγάλουμε από την πρίζα, θα μπορούσαμε να πάρουμε έναν χρονοδιακόπτη πρίζας, ο οποίος είναι πολύ οικονομικός, ναι, και να τον ρυθμίσουμε στην ώρα που θέλουμε, μάλιστα, να πίνουμε. Και η υπόλοιπη νύχτα να μην είναι υποτάσσει αυτές οι συστάδες. Κύριε Αγκουράκη, θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Μας διαφωτίσατε σε πολλά σημεία της καθημερινότητας, τα οποία εμείς δεν μπορούσαμε να τα αντιληφθούμε. Νομίζω από εδώ και πέρα, τόσο εγώ όσο και οι τηλεθεατές είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί και όσο πλησιάζουν τα Χριστούγεννα, αλλά και εφ' εξής. Να είστε καλά και εδώ είμαστε να τα ξαναπούμε όσον ούπο. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.